Καλημερίζω την κυρία Μαλία Νινιράκη, η οποία είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Αρναουτάκη. Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, κυρία Νινιράκη? Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλά να είστε. Την εκπομπή σας. Καλά να είστε. Λοιπόν, θέλουμε να σας ακούσουμε. Να σας ακούσουμε για την υποψηφιότητά σας, για τις δικές σας τις θέσεις, αναφορικά με αυτό που εσείς ευελπιστείτε και με την δική σας την εκλογή και με την εκλογή, εφόσον σαφέστατα εκλεγείτε, και με την εκλογή του κυρίου Αρναουτάκη, εφόσον εκλεγεί. Να μιλήσω λίγο για μένα. Γεννήθηκα... Δώστε μας λίγο έτσι το στίγμα το δικό σας. Το στίγμα το δικό μου κατεβαίνω για να βοηθήσω, να προσφέρω κι εγώ, όπως λένε όλοι άλλοι συνυποψήφοι μου. Και χαίρομαι, κυρία Δουλγεράκη, ότι κατεβαίνουν πολύ. Γιατί χαίρομαι? Γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες από ό,τι νομίζουμε. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε τα κακώς κείμενα με διαφορετικά μάτια αυτή τη φορά, με αυτήν που θέλει να αλλάξει, να τα αλλάξει. Να μιλήσω για μένα, ή δεν χρειάζεται να πω κατευθείαν για το τι θέλω, με τι θέλω να ασχοληθώ? Νομίζω ωστόσο ότι αυτό που λέτε είναι πολύ ενδεικτικό και βασικό, ότι χαίρομαι που συμμετέχουν τόσο πολύ στις αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί είμαστε ενεργοί πολίτες. Αλλά βέβαια το μεγάλο ζητούμενο είναι, η κυρία Νινιράκη, το εξής. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή την ώρα δίνουν τη δική τους την μάχη, υιοθετούν ένα πρόγραμμα ενός υποψήφιου, είτε για την περιφέρεια είτε για το Δήμο. Στη συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι, άσχετα με το αν εκλεγούν ή όχι, να έχουν ένα ρόλο, να έχουν ένα λόγο, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ακουστούν, να μην δηλαδή απλά και μόνο αυτή την ώρα συμμετέχουν, για να το πω έτσι πάρα πολύ κομψά, σε ένα ψηφοδέλτιο που μπορεί να έχει, πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων. Γιατί η δική σας αυτή την ώρα, η κούραση, η πίεση του κάθενος υποψηφίου, ο οποίος βγαίνει έξω, μιλά, προσπαθεί να πείσει με το λόγο του για ό,τι μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουμε σαν δυσκολία, στη συνέχεια μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ. Το ξέρετε αυτό? Ναι, το ξέρω. Το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος όλων μας και ο δικός μου, δεν σας το κρύβω, να μην απογοητευτούμε μετά. Mm-hmm. Γιατί όλοι θέλουμε να κάνουμε πράγματα, αλλά μπορούμε? Ερωτηματικό. Να μην το σκεφτόμαστε έτσι, κυρία Δουλγεράκη. Ναι, απλά το λέω με την έννοια ότι είναι καλό ότι οι άνθρωποι να εκμεταλλευτούν άπαντες. Με την καλή έννοια, βέβαια, έτσι, αυτό θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή ακούμε, αφού γκραζόμαστε τον κόσμο. Βλέπουμε γύρω μας πράγματα που ίσως να μην τα είχαμε δει πιο μπροστά. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα για τη δικιά μου επίσκεψη στην ενδοχώρα που κάνω τις τελευταίες μέρες. Συνομιλώ με κόσμο και βλέπω προβλήματα που ούτε καν τα είχα δει. Δηλαδή, σε μια επίσκεψη που έκανα στο Γκρότο, οι αγρότες εκεί ήταν αγανακτισμένοι με το οδικό δίκτυο. Πήγαν, μου δείξαν ένα τμήμα που είχε καταποντιστεί και βρίσκεται ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλο κρεμνό. Τι θέλει? Το αυτονόητο. Ένα ασφαλές οδικό δίκτυο. Άλλα θέματα που βλέπω είναι ότι η αύξηση του κόστους παραγωγής, που για τη μείωση του κόστους θα μπορούσε να συμβάλλει πλήρης εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου. Γιατί συνεχόμενες ανατιμήσεις σε λιπάσματα, γεωργικά εφόδια και αύξηση του ενεργειακού κόστους έχουμε. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί τους κατοίκους, ειδικά της Μεσαράς, είναι η έλλειψη του εργατικού δυναμικού. Τι κάνουμε με αυτό? Να μου πείτε,
Έχουν γίνει ενέργειες. Ναι, έχουν γίνει. Είναι αρκετές. Θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο για την νόμιμη παραμονή και εργασία των αλλοδαπών εργατών γης. Να σταματήσει να είναι μαύρη εργασία και να μπορεί να δηλωθεί στα έξοδα μιας αγροτικής εκμετάλλευσης. Αφενός αυτό και το δεύτερο να αξιοποιηθούν σωστά αυτοί οι άνθρωποι. Ως προς όφελος και δικό μας και δικό τους. Και ένα άλλο μείζον πρόβλημα είναι η ίδρυυση και η άρδευση, κυρίως λόγω κλιματικών αλλαγών. Παράπονα για τα φράγματα, φράγματα για το σγουροκεφάλι που θέλανε, εγώ δεν είχα ιδέα για αυτά, όπως η ενίσχυση άλλων φραγμάτων όπως φαναρωμένη και ολοκλήρωση και άλλων. Και σασίτες έχουν ζητήσει εδώ και χρόνια πράγματα. Όλα αυτά τώρα που σας λέω δεν άπτονται του αντικειμένου. Εγώ με την εκπαίδευση ασχολούμαι. Αλλά μου δόθηκε μια ευκαιρία να συνομιλήσω με τους ανθρώπους ενδοχώρες και να τους ακούσω. Ναι, αλλά ξέρετε, έρχονται και κουμπώνουν εγάντε με τα κίνητρα περί κοινωνικής ανάπτυξης, περί διασύνδεσης της έρευνας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την περιφέρεια. Έρχονται και κουμπώνουν εγάντια αυτά τα οποία βλέπετε, καταγράφετε στο διεκδικητικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση και της ανεργίας, εργατικά χέρια, αλλά δείτε πως μπορεί να συμπληρωθεί το παζλ και βέβαια την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Άρα μπορούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κυρία Νίνη Ράκη, αυτά να συζητηθούν. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι αυτές τις μέρες έντονα. Δηλαδή πώς θα μπορούσαν και να γίνουν και συνέργειες, όχι μόνο με τα ερευνητικά κέντρα και με το επιμελητήριο, η περιφέρεια, επιμελητήριο, φορείς που θα μπορούσαμε να κάνουμε τα μέγιστα για τον τόπο μας, τουλάχιστον στο θέμα της απασχόλησης εννοώ, να βοηθήσουμε εκεί. Νομίζω ότι είναι ένα timing που γίνονται αυτές οι εκλογές που μας δίνουν την δυνατότητα. Όλα αυτά που κουβεντιάζαμε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή οικονομική κρίση, πανδημία στη συνέχεια, όλα αυτά τα οποία έχει βιώσει ο καθένας από εμάς, να έρθουν, να κουμπώσουν και να πάνε παρακάτω, γιατί θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να καταλάβει ότι έχει και ένα άλλο ρόλο, που είναι εκείνος ο ρόλος που λέει τα του οίκου μου και τα των δημοτών μου ή των πολιτών σε μια περιφέρεια. Αυτά τα προασπίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ δεν έχουμε μόνο καρέκλες, δεν έχουμε μόνο αξιώματα, δεν έχουμε μόνο εντεταλμένους, δεν έχουμε μόνο εμείς τις θέσεις. Εδώ ψηφίζομαι γιατί πρέπει να προσφέρω τα μέγιστα, έτσι δεν είναι? Να προσφέρω τα μέγιστα, να παραμερίσουμε τα εγώ και να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το στοίχημά μας. Έχουμε ελπίδες. Το οποίο, συγγνώμη που θα το αναφέρω, δεν το διαθέτουμε το εμείς. Μόνο το εγώ. Ξέρετε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας. Για να πάμε μπροστά αυτόν τον ευλογημένο κατά τα άλλα τόπο. Την ώρα που μιλούσατε σας ρωτούσα εγώ, που ξέρετε πιθανότατα και να μην το ακούσατε, έχουμε ελπίδες να πάμε μπροστά? Τι να σας πω τώρα, έχουμε. Μην απογοητευόμαστε. Αισιοδοξία έχουμε, σαφέστατα. Αισιοδοξία. Με χαροποιεί το γεγονός βέβαια που βλέπω και παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία είναι υποψήφια στους δήμους και λένε εγώ θέλω να κάνω αυτό. Θέλω να εκλεγώ και να φτιάξω αυτό το πεζοδρόμιο που δεν υπάρχει. Θέλω να κάνω εκείνο. Ναι. Τώρα το μικρό. Αυτό το μικρό. Θέλει όμως να κάνουν πράγματα για τον τόπο τους. Θέλει να αλλάξει. Μπαίνε σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι να συνεχίσουν και μετά. Να εκλεγούν ή όχι. Αυτό είναι. Γιατί πολλοί θα μείνουν απ' έξω. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε? Εγώ ήδη έχω το πλάνο μου τι θα κάνω μετά και αν δεν εκλεγώ. Ξέρω που θα τα χρησιμοποιήσω αυτά που είδα. Το ίδιο πρέπει να κάνει ο καθένας μας. Δεν είναι μόνο η καρέκλα, δεν είναι μόνο η εκλογή.
Νομίζω ότι τοποθετείτε τα πράγματα, έτσι πιστεύω δηλαδή όπως σας ακούω, σε μια σωστή βάση, κυρία Νινεράκη. Έχω το πλάνο, το πλάν μπήκε για την επόμενη μέρα, πώς από αυτά τα οποία ακούω σήμερα και μέσα από το δικό μου το χώρο και μέσα από ένα επιμελητήριο και μέσα από την εκπαίδευση θα μπορέσω να είμαι χρησιμότερη, γιατί έχω τώρα και άλλες εικόνες, έχω και άλλα ερεθίσματα και άλλες παραστάσεις, έτσι. Έτσι, ακριβώς, κυρία Δουλειρά, και από αυτή τη διαδρομή όλοι να γίνουμε πιο πλούσιοι και να βοηθήσουμε μετά ο καθένας από το δικό του μετερίζει για να αλλάξει αυτός ο τόπος, άσχετα αν εκλεγούμε ή όχι. Αυτό το μήνυμα δίνω και στους συνυποψήφιους παντού, σε όλους τους δήμους και στις περιφέρειες. Το μετά, να μας βρει το μετά με την ίδια όρεξη για προσφορά. Δεν έχω τι να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά πολύ εύστοχες αυτές οι παρατηρήσεις, κυρία Νινεράκη, και για την επόμενη μέρα. Ο σκοπός, ναι, μπροστά σε εκλογές να ψηφιστείτε, αλλά πρέπει να έχω και το σχέδιό μου για μετά και πώς αυτό το οποίο αποκόμισα σήμερα ή μέχρι σήμερα μπορώ για το καλό να το σχεδιάσω διαφορετικά για το αύριο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Όχι, που είναι ο καθένας μας. Έτσι. Αυτό, κυρία Δουλειράκη. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να το πω. Καλή συνέχεια, κυρία Νινεράκη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά επίσης. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή δύναμη. Γεια σας.